Φιλοξενούμε εδώ πέρα τους αγώνες του πρωταθλήματος kickboxing από τη Μεσσηνία και η Λία. Η νεολαία έχει βρει το χώρο της και είμαστε φιλόξενοι για όλες αυτές τις εκδηλώσεις αθλητισμού και πολιτισμού. Βλέπουμε τα νέα παιδιά τα οποία τα αγαπάμε και είμαστε κοντά τους και τα στηρίζουμε με κάθε δύναμη και ό,τι μέσο μπορούμε. Ήδη μας γίνονται προτάσεις να χρησιμοποιούν αυτόν τον χώρο και για άλλες εκδηλώσεις και σε πανπελογονησιακό επίπεδο και είμαστε ο Δήμος που προάγει τον πολιτισμό, όπως είπαμε, και τον αθλητισμό. Κοντά στην νεολαία, κοντά στη δύναμη και στην ανάπτυξη του τόπου και της κοινωνίας. Τέτοιες διοργανώσεις θα προσπαθήσουμε να τις εκδηλώνουμε κάθε 3 φορές το χρόνο. Και αυτό να γίνεται μία διοργάνωση σε κάθε διαφορετική περιοχή. Όπως Γαργαλιάνους, Κυπαρισιά, Καλαμάτα, τώρα όπως είμαστε εδώ στη Ζαχάρο. Κάθε χρόνο δηλαδή να έχουμε ως στόχο να γίνεται μία διοργάνωση σε κάθε δήμο, έτσι ώστε να ενισχύουμε τον τουρισμό και γενικά να προσπαθούμε τα παιδιά μας να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν πολλά χιλιόμετρα για να μπορούν να αγωνιστούν σε τέτοιου είδους αθλήματα, όπως είναι το kickbox, το grappling και το muay thai. Σκοπός μας είναι να συνεργαστούμε και με την ομοσπονδία του kickboxing και του muay thai αργότερα, αλλά και του grappling, έτσι ώστε να μπορούμε να φέρουμε πανελλήνια πρωταθλήματα και κύπελα Ελλάδος στην Πελοπόννησο. Αυτός είναι ο σκοπός που έχουμε, όλα τα σωματεία εδώ, όχι μόνο το αθλητικό σωματείο Atlas που έκανε τώρα τη διοργάνωση. Έχουμε ενωθεί σαν δύναμη όλοι από την Πελοπόννησο και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αρκετές διοργανώσεις για το καλύτερο των παιδιών και του αθλητισμού στην Πελοπόννησο πάνω απ' όλα. Γιατί υστερούμε αρκετά σε διοργανώσεις και γενικά στο ΕΦ αγωνίζεστε. Ο χώρος γενικά είναι καταπληκτικός. Γενικά και από Πύργο και από Αθήνα μας είπαν τα καλύτερα. Λόγω η καθαριότητα, η ομορφιά, είναι καινούριο, είναι όλα σωστό. Είναι πάρα πολύ όμορφα γενικά, δεν είχα κανένα παράπονο και εγώ σαν διοργανωτής μου άρεσε πάρα πολύ. Χαίρομαι που ο Δήμος έχει φτιάξει ένα τέτοιο έργο, το οποίο μπορεί να εκπροσωπεί διάφορα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο αλλά και τον Φώτη Αλεξανδρόπουλο που παραχωρήσανε το χώρο και βοηθήσανε γενικότερα με διάφορους τρόπους έτσι ώστε να στηθεί όλο αυτό το έργο. Είναι τιμή μου για εμένα και εύχομαι να ξανασυνεργαστούμε του χρόνου για κάτι πολύ πιο δυνατό, όπως κάποιο κύπελο ή πανελλήνιο στην πόλη Ζαχάρο. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Δήμο Ζαχάρος. Σήμερα έχουμε την τιμή να συνδιοργανώνουμε με την σχολή Ultimate Training της Κυπαρισίας την πρώτη διοργάνωση παμπελοποννησιακών αγώνων στο kickboxing. Ο Δήμος Ζαχάρος, όπως βλέπετε, σε αυτό το πολύ ωραίο χώρο έχει δημιουργήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να φιλοξενούνται διοργανώσεις όχι μόνο σαν τη σημερινή, αλλά αγώνες μπάσκετ, αγώνες βόλεϊ και πιθανώς αγώνες μπάντμιντον και κάθε είδους συλλογικού αθλήματος που θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν σε αυτόν εδώ το χώρο. Ο Δήμος Ζαχάρος έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, τις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εξωτερικές και εσωτερικές, προκειμένου να διοργανώνει και να προσφέρει και να βοηθάει όλα τα σωματεία τα οποία ζητάνε τη βοήθεια του Δήμου, είτε είναι συλλογικά είτε είναι ατομικά. Και για παράδειγμα, θα ενδεικτικά αναφέρω ότι προσφάτως συνδιοργανώσαμε και το πρώτο κύπελο αναρρίχησης στο αναρχητικό πεδίο του Καϊάφα, ένα πολύ ωραίο γεγονός για πρώτη φορά στο Δήμο μας και προσεχώς θα φιλοξενήσουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που, όπως πολλοί γνωρίζουν, διοργανώθηκε πέρσι μετά από πολλά χρόνια με τεράστια επιτυχία στη λίμνη του Καϊάφα, σε αυτό το καταπληκτικό τοπίο άπειρου φυσικού κάλους. Γενικότερα ο Δήμος μας έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις με τις κατάλληλες αθλητικές εγκαταστάσεις ώστε τα παιδιά μας να προπονούνται καθημερινώς και όπως λένε ο αθλητισμός παράγει πολιτισμό και καλά είναι τα έργα, καλές είναι οι μελέτες αλλά για μας η επένδυση είναι τα παιδιά, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. Είμαστε ο Yeah.
με χαρά υποκαλούμε τους δικούς, τους πολίτες, τους δικόφερους, αρχιτεκτούς του κοινού γέννους και πρώτες και δεύτερες αναγκάσεις σε αυτόν τον χώρο που χρειάζεται να αρχίσετε, να προγραμματιστείτε και να προσέλετε. Υγεία σε όλους και να θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την δημιουργική αυτή μέρεση του Μούνου και την Ελλάδα. Συγκινητική η οδόνη το οποίο συγκεκριμένεται και ως προπονητές και αρχητές αυτού του δημιουργικού σκληρού αθλήματος και μέσα πάρα πολλά στην κοινή αυτή που είναι η δύναμη. Πιστεύω ότι ο χώρος είναι πολύ φιλόξενος και ότι είναι πολύ καλός για να παίξουμε αγώνες. Ότι έχουμε αρκετό κοινό το οποίο μας υποστηρίζει, ότι έχουμε υποστήριξη από πολλά άτομα και ευχαριστούμε όλους τους συλλόγους που έχουν έρθει εδώ πέρα για να μας στηρίξουν και εμάς. Πιστεύω ότι τα περισσότερα παιδιά έχουν μέλλον γιατί αυτό που κάνουν το αγαπάνε και για να είναι εδώ από τέτοια ηλικία πιστεύω ότι θα πετύχουν πολύ στη ζωή τους. Άμα δεν πιστεύεις σε αυτό που κάνεις και δεν έχεις πάθος για αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να πας μπροστά. Γιατί πρέπει να αγαπάς κάτι που κάνεις για να το κάνεις και να πετύχεις. Εγώ συγκεκριμένα το κάνω επειδή μου αρέσει και επειδή με γεμίζει σαν άνθρωπο και πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούσα να γίνω κι εγώ μια καλή προπονήτρια σαν το δασκαλό μου. Έχετε κάποιο πρότυπο, κάποιο θαυμάζω για κάποιο περισσότερο? Το δασκαλό μου θαυμάζω πιο πολύ και θαυμάζω και όλες τις γυναίκες που κάνουν αυτό το άθλημα διότι πιστεύω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα και ότι οι γυναίκες μπορούν να το κάνουν πολύ καλά αυτό.